Έχω μία ερώτηση που θέλω να κάνω. Η ερώτηση έχει να κάνει και μάλλον θα πρέπει να συζητάω με τους παλιούς του κύριου, γιατί ίσως ο κύριος Δήμαρχος δεν το ξέρει. Από πού προέρχονται οι απαιτήσεις παραδοχών ετών. Νομίζω κάποιον είσαι κάποιον, αλλά δεν μπορώ να σου κρατήσω τώρα. Αναφέρει και από τι προέρχονται. Είναι ότι υπάρχουν αρκετά μια αρκετά υψηλή
δαπάνη που αφορά αμοιβή και τις αναξιακές εταιρείες πάρουν. Αρκετά έξω το νούμερο, κύριε Δήμαρχε. Μπορώ να σας πω ότι φτάνει, σύμφωνα με τα στοιχεία που άφησα, περίπου 90.000 ευρώ για το 2016 και 91.600 ευρώ που είναι μελέτες, λέει, για την ορίμανση έργων για την στοιχεία αναβάθμιση άσπρους, παραλίου άσπρους και με δημοσίους αρχαιολάτους. Έχετε δει κάποια εγκυστική αναβάθμιση, τι από όλα αυτά, τι παραγωγικά είδαμε που καταποκρίνεται σε αυτό το υψηλό, υψηλή δαπάνη που δώσαμε στην αναπτυξιακή εταιρεία πάνω, 91.000 λέω, μείον 5 που αφορά ακόμα την καλή αναπτυξιακή και εξτράμια στην προετοιμασία ενός φαγγέλου νομίζω για τον πλάτανο, τα φανταστική αναπτυξιακή εταιρεία πάνω. 6.000 πληρώσαμε για μελέτες προετοιμασίες για την οικιστική αναβάθμιση άσπρου παραλίου. Ένα άλλο ερώτημα έχει να κάνει, επειδή δώσαμε και μια υψηλή αμοιβή στο οικολογικό πάρκο Παρούνα για να μας δώσει λύση για να εξασφαλίσει άλλη λύση των κοινών των αναβάθμων. Αν αυτό έχει αποδοθεί, δηλαδή αν έχουν πάρει άλλη κρίση, και αν εκεί ή απλά πρέπει να κατέβαλα το πέρα. Τέλος, ανάμεσα στα άλλα είδα ότι υπάρχει επίσης μια αμοιβή σε μια εταιρεία την οποία ποτέ δεν μάθουν τα στοιχεία της. Εμφανίζεται σαν Android σχεδόν χωρίς να ξέρουν που επέμβει, ποιος είναι εκπρόσωπος, ποιος είναι ο πρωταθλητής. Τίποτα, ίσως συμβάζει πλέον με Android και δίπαξε από κάτω από τα στοιχεία, τώρα υπάρχει ένα Android και τα λοιπά σοπή που λέει αναβάθμιση γραμμή στη Δημότη κτλ. Υπάρχουν στοιχεία. Έχει μια τέτοια αναβάθμιση. Γιατί αυτή η ερώτηση, όπως θυμάμαι, έχει παραέχει αναβαθμίσει θεωρητικά και το site μας του Δήμου. Πάνω από μπείτε στο site της τεχνολογικής υπηρεσίας, είναι ακόμα υποκατασκευή. Το site που πληρώσαμε νομίζω σε αυτή την ίδια εταιρεία, 15.000 ευρώ. Αν τα στοιχεία αυτά που υπάρχουν σχετικά με την Android, που είναι η αναβάθμιση της γραμμής Δημότη, ποια είναι η αποτελεσματικότητα, αν υπάρχει συστηματικότητα, τι γίνεται στις περιπτώσεις, λοιπόν, θα πρέπει να το κάνουμε. Αυτά τα τρία. Δηλαδή, δεν θα μείνω σε άλλα στοιχεία, γιατί αγαπητοί συνάδελφοι, πράγματι ήταν